Πάει στη Βουλή το νέο ασφαλιστικό. Πάει. Το μήνυμα ασφαλιστικό θα κατευθυνθεί στη Βουλή, ήταν σε διαβούλευση έως τώρα. Μέχρι την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου περιμένουμε να κατευθυνθεί και φυσικά να ψηφιστεί και να γίνει νόμος του κράτους. Και αυτό φέρνει κάποιες ανατροπές. Ανατροπές σε πολλά μέτωπα. Καταρχήν θα έχουμε τη διαγραφή των χρεών προς τα ταμεία στη δεκαετία. Αν θυμάστε, ήταν μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ενώ από την 1η Ιανουαρίου του 2027 τα χρέη θα παραγράφονται στην πενταετία. Είναι εξελίξεις, ακριβώς. Είναι εξελίξεις που περιμένουν πάρα πολύ. Όπως και την επόμενη εξέλιξη περιμένουν αρκετοί. Και αυτή δεν είναι άλλη από το ότι αυξάνονται οι μηνιαίες δόσεις για την εξόφληση χρεών στο κέντρο ίσπραξης ασφαλιστικών οφειλών από 12 στις 24. Ουσιαστικά εναρμονίζεται το σύστημα με την εφορία. Είναι για χρέη ασφαλιστικές φορές αυτό. Ακριβώς. Ναι. Είναι για χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Πάει από τις 12 στις 24 δόσεις μέχρι τώρα. Οι άνθρωποι, η μόνη διέξοδο που είχαν ήταν να εξοφλήσουν τις όποιες ληξιπρότες μεσοφυλές τους σε 12 δόσεις. Πάμε στις 24. Είναι μια εξέλιξη και αυτή που την περίμεναν αρκετοί. Όπως αρκετοί περίμεναν και την επόμενη εξέλιξη, η οποία είναι αλλαγή στη χορήγηση των παροχών αναπηρίας. Σε ΟΓΑ, Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών και ΝΑΤ, όσοι έχουν ποσοστό αναπηρίας 50% θα έχουν την πρόσβαση και στις παροχές αναπηρίας. Αντί 67% που ίσχυε μέχρι πρότινος στα συγκεκριμένα ταμεία. Πολύ καλό και αυτό θα πω. Βέβαια. Όπως και το άλλο. Θα το ακούσουν πάρα πολύ με χαρά, θα έλεγα, γιατί αναγνωρίζεται πενταετία των ενστόλων, επεκτείνεται και σε όλους ουσιαστικά τους ενστόλους, προκειμένου να συμπληρώσουν 40 χρόνια για να συνταξιοδοτηθούν χωρίς όριο ηλικίας. Αυτό πιάνει και το στρατό, αυτό ή μόνο αστυνομία, πρεσβεστική, λιμενικό και το ακριβώς. Στρατό. Λοιπόν, επικουρικές μετά έχουμε. Εκεί μπαίνει βέβαια ένα πλαφόν. Ναι. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε, στα 1.382,40 ευρώ. Ανώτατη. Δεν είναι ακριβώς ανώτατη. Δεν είναι μικρό το πλαφόν. Απλά υπήρχαν κάποια ταμεία όπου ξέφευγε το πράγμα για άλλους ειδικούς λόγους και φρόντισαν να βάλουν ένα πλαφόν προκειμένου να μην καταβάλλονται υπέρογκα ποσά ως επικουρικές. Και κάτι ακόμα που το περιμένουν αρκετές γυναίκες βέβαια. Επιτέλους γίνεται νόμος του κράτους. Βέβαια θα ενεργοποιηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου και πιθανότατα δεν θα έχει αναδρομική ισχύ. Αυτό είναι λίγο άδικο. Ναι. Η επέκταση της άδειας μετρότητας από 6 στους 9 μήνες. Άντε να δίνουμε και στους μπαμπάδες άδεια. Πάντως έχει ένα δίκιο τώρα εδώ πέρα. Δηλαδή. Όπως γίνεται στην Ιταλία, παραδείγματι, όπως γίνεται στη Σουηδία. Ναι. Να το κάνουμε κι εμείς. Πάντως έχει ένα έστω δίκιο. Και εμείς πάντως εφαρμόζουμε αυτή τη διάταξη. Πάντως έχει ένα δίκιο, γιατί σου λέει τώρα με είναι έγκυος η άλλη. Γιατί να μην το καρποθεί αυτό. Ναι. Δηλαδή είναι παράλογο. Αν γέννησε μετά την εξαγγελία του Πρωθυπουργού, θα έπρεπε να έχει αναδρομική ισχύ από όταν ανακοινώθηκε. Γιατί ναι. Έχουμε λάβει πάρα πολλά μηνύματα. Ή από όταν τουλάχιστον θα ψηφιστεί. Ναι, από όταν θα ψηφιστεί. Δηλαδή την άλλη Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη που θα ψηφιστεί 15 του μήνα, την ίδια μέρα, όποια είναι έγκυος, να μπορεί να αυτό εννοώ. Όχι, είναι από 1η Ιανουαρίου. Ναι. Από 1η Ιανουαρίου. Και κέρδιζε και ένα μισή μήνα, λίγο. Εσύ εννοείς δηλαδή μέσα στις επόμενες 15 ημέρες να εφαρμοστεί. Ναι, το λογικό αυτό δεν θα ήταν. Ναι, θα ήταν λογικό, αλλά. Δηλαδή, εδώ σου λέει, προγραμμάτισε να μείνει έγκυος από 1η Ιανουαρίου και μετά. Να μην γεννήσει. Να μην γεννήσει, ακριβώς. Είναι γι' αυτό. Να μην γεννήσει. Μετά την 1η Γενάρη, για να καρποθεί αυτούς τους 9 μήνες. Εμείς αργούμε ακόμα. Να κάνουν κάτι και για τους άντρες, παιδιά. Θα πρέπει να το δούμε και αυτό. Το παιδί δεν είναι μόνο για τη μητέρα, είναι και για τον μπαμπά. Εγώ το χαίρομαι που το κάνω άλλες χώρες. Τι εννοείς, σε άλλες χώρες αυτό συμβαίνει. Ο μπαμπάς και η μαμά έχουν άδεια και τη μοιράζονται. Μπορεί δηλαδή να παίρνει. Δεν υπάρχει πατρική. Υπάρχει. Και πόσο είναι. Δύο μέρες και τα λοιπά. Δύο μέρες, θα μας τα πούν. Έλα, πάμε. Εδώ δεν έχει γίνει. Τα τελευταία χρόνια δεν έχει γίνει αυτό. Καλημέρα, κυρία Καρδάρη. Καλημέρα σε όλους. Δεν έχει γίνει τα τελευταία. Ήδη με το νέο νομοσχέδιο προβλέπεται παραχώρηση κάποιων μηνών από την άδεια στους πατέρες. Για πατρική, μιλάμε. Ναι, την άδεια της μητρότητας μπορεί να παραχωρηθεί για κάποιους μήνες και στον πατέρα. Να τη μοιραστείς. Ουσιαστικά. Μέχρι 7 μήνες μπορεί να πάρει. Λίγο είναι. Εντάξει, αλλά να σας πω κάτι. Σε άλλες χώρες την έχουν ισόπωσα. Αυτό δηλαδή μπορεί να μεγαλώνεις τα παιδιά σου για δύο χρόνια. Με αυτόν τον νόμο που θα ψηφιστεί, το σύζυγό σου. Τώρα για την άδεια μητρότητας αυτό θα μεταφερθεί. Αλλά έχουμε και άλλες άδειες πατρότητας στον εργασιακό νόμο του 21, τον 4808.
Και εκεί προβλέπονται διάφορες άδειες. Το έχουμε αυτό, κύριε Κάρδερ, δεν γκρινιάζουμε αδίκως. Το έχουμε αυτό να μπορείς να παίρνεις ένα χρόνο γυναίκα, ένα χρόνο άντρας και να το αλλάζεις. Δηλαδή να λες Ιανουάριο παίρνω εγώ, Φεβρουάριο παίρνω ο Γιώργος. Όχι, κυρία Ρεύα. Μάρτιο παίρνω εγώ. Και να το μοιράζει. Ή να το παίρνεις μέσα σε πενταετία, αν δεν κάνω λάθος, είναι στο εξωτερικό. Μπορείς δηλαδή να πάρεις αυτή την άδεια να τη χρησιμοποιήσεις στο παιδί σου που γίνεται νηπιαγωγείο. Για παράδειγμα. Δεν είμαστε τόσο εξελιγμένοι δυστυχώς. Αυτό λέω, ότι θα πρέπει να το δούμε. Να προχωρήσουμε κι άλλο. Τις επικουρικές, να μου επιτρέπετε. Και να πείτε, πάντως το έχει ένα δίκιο, γιατί έτσι βοηθάς και στην αντιμετώπιση του δημογραφικού. Δηλαδή λέμε ότι δεν γίνονται παιδιά. Ζευγάρια παντρεύονται, δεν κάνουν παιδιά. Δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι και ποιος θα κρατήσει τα παιδιά.